Έλα, σε φορτώνω και φεύγουμε. Άστε καλά, μας φτιάξαν τη μέρα. Και πρώτη στάση, Βόλος! Ρε Φραγκό, πού είμαστε, περίμενε, πού πάμε. Στο Έθριο, στο Βόλο, στο Masterclass, στο Έθριο! Καλησπέρα, είμαστε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου εδώ στο Έθριο και θέλω να μου πεις λίγο για το μαγαζί, πόσα χρόνια είναι. Είναι τρίτη χρονιά τώρα αυτή που διανύουμε. Τρίτη χρονιά και είναι ένα all day. All day bar restaurant. Τι θα δω στο μαγαζί όταν θα έρθω. Ωραία κοκτέιλ, καλή ατμόσφαιρα, καλό φαγητό. Τι έγινε εσύ, τελείωσε το masterclass. Τελείωσε το masterclass, θα βρω το Κουσιώτα. Όχι, θα βρω το Κουσιώτα. Ρε Κουσιώτα. Πού είσαι, δικαι μου. Καλή, πού είσαι, ρε. Πήγαινε εσύ, παίρνω κοντά μαξι. Μπες μέσα, μπες μέσα. Με τρία όμως. Πλέον όπου πάμε, σε όλη την Ελλάδα, σε οποιαδήποτε πόλη και ταξιδέψουμε και πάμε να βρεθούμε για μία μέρα, για διακοπές ή οτιδήποτε, μπορούμε να πιούμε σοβαρά ποτά και σοβαρό καφέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας πλέον. Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο στα κέντρα, έχει ξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα και βρίσκεις πολύ σωστούς επαγγελματίες παντού. Καλησπέρα από το Cube και από το Βόλο. Εντάξει, υπάρχουν μαγαζιά και στο Βόλο εννοείται και παντού που μπορούμε και κάνουμε καλή δουλειά. Πλέον σε οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη και αν πας, πάντα θα υπάρχει ένα, δύο και παραπάνω μαγαζιά που μπορείς να πεις ένα καλό ποτό. Είτε αυτό είναι κοκτέιλ, είτε αυτό είναι αστέρι ποτό. Είμαστε εδώ στο Βόλο, στο Λέμον, με το Ξενοφόντα Δημουλή. Βοηθάει το κοκτέιλ πάρα πολύ, διότι το κοκτέιλ, ειδικά στην Ελλάδα, επειδή έχουμε πολλές γεύσεις, ειδικά αρωματικές, νομίζω τις περισσότερες από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, νομίζω ότι φτιάχνουμε και τα καλύτερα κοκτέιλ στον κόσμο, εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι τελικά είναι ένα πολύ σύν στη διασκέδαση. Λοιπόν, μόλις φεύγουμε από το Βόλο με τρομερό καιρό, έχουμε δοκιμάσει όλα τα κοκτέιλ. Ο Φράγκος κανένα λέει δεν πίνουμε αφού οδηγούμε. Επόμενη στάση λοιπόν, Λάρισα, παρένθεση με μπλόκα από τους αγρότες. Και εντελώς τυχαία περνάμε από το Κιλελέρ. Και τσούπονται λυκίτσα! Εξάπλα! Πού είμαστε, Φράγκο? Λάρισα, πλατεία, κέντρο, downtown. Ποιο να συναντήσουμε? Κάποιο παιδί θα δούμε εδώ στον δρόμο. Έλα, αγόρι. Έλα, αγόρι. Πάμε, γιο, με τη στιγμή, πω έρωτας. Πάμε, ελάτε μαζί μου, θα σας δείξω. Πάμε πιούμε ένα απεριτίβο στον Τάντες εδώ δίπλα. Μετά θα σας πω που θα πάμε. Και έχουμε δίπλα μας τον Γιάννη τον Αγγελίδη. Πιστεύεις ότι το κοκτέιλ έχει βοηθήσει γενικά την επαρχία της Ελλάδος, την επικράτεια ολόκληρη, δηλαδή από πόλη σε πόλη, ανεξαρτήτου του όγκου και μεγέθους και πληθυσμού? Έχει βοηθήσει πάρα πολύ την επαρχία να αναδειχθεί, πέρα από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχει βοηθήσει το καινούργια παιδιά να μπουν στην νοοτροπία του, να μάθουν από την αρχή τα σπίριτς, γενικά να βγουν στον κόσμο το κοκτέιλ που είναι φανταστικός. Και γενικά μας έχει βοηθήσει να δώσουμε μια διαφορετική πνοή στα μαγαζιά μας. Θεωρώ ότι σαν Έλληνες καταρχήν, όταν βλέπουμε κάτι από το εξωτερικό και το παίρνουμε, το φτάνουμε σε top επίπεδο. Έτσι και η επικράτεια όταν βλέπει κάτι, το παίρνει και το φτάνει σε top επίπεδο. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θεωρώ ότι είμαστε, αν όχι στο ίδιο στάδιο με Αθήνα, μπορεί να την προσπεράσουμε κιόλας. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει έτσι. Δυνατά, πάμε δυνατά. Φτάσαμε στον Gossip, σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά μπαρ της Λάρισας. Έχουμε μαζί τον ιδιοκτήτη, τον Γιώργο Γιωργοβίτσα, να μας πει δύο λόγια. Κοκτέιλ και Gossip, πώς πάνε? Πάμε καλά, με ωραίους δημιουργούς, ωραίες λίστες, ενδιαφέρουν πράγματα. Γενικά πολλές γεύσεις. Ενημερώνετε, ψάχνετε. Σε όλη την Ελλάδα, στην επαρχία, νομίζω πάμε σοβαρότερες προτάσεις όσον αφορά το κοκτέιλ. Ακριβώς. Πλέον γίνεται φανταστική δουλειά σε πολλά μέρη. Προσπαθήσαμε χρόνια, προσπαθούμε ακόμα και με τον Barricades που το οργανώνουμε φυσικά μέσα στο πλαίσιο μια μεγάλη οργάνωση για τη Λάρισα. Και σίγουρα το κοκτέιλ είναι μια έξτρα πρόταση πέραν του καθερωμένου ποτό που θα μπορούν να πούνε, να πιούνε, να έρθουν στο χώρο του καθενός. Πολύ ωραία η Λάρισα. Ρε Φραγκό, Άγιος Παντελήμωνας. Ναι. Πάμε. Πάμε. Λες. Και ήρθαμε γκαλέρια. Ο Μίχολος. Το μουσείο, το μαγαζί, τα μπαρ που αιωρούνται πάνω στις ράγες τρένου. Εντάξει, αυτό είναι τρομερή ιδέα. Θέλω να σας ρωτήσω, καλοκαίρι επισκεψιμότητα παίζει? Τόσο ότι γενικότερα στην περιοχή το καλοκαίρι είναι high season. Έχουμε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στους τουρίστες στη γαλαρία. Όχι σαν μπαρ, σαν χώρος γενικότερα. Είναι πολύ ωραία ισορροπία από εξαιρετικό ποτό. Η έμπνευση του πώς σου βγήκε? Η έμπνευση, Παναγιώτη, ήρθε από σένα και του Μιχάλη. Ναι. Όταν σας είδε να πίνετε τα φραπεδάκια σας στις εκπομπές και λέω να κάνουμε ένα ποτό τιλ φραπέ. Γι' αυτό και όλος αυτός ο στριμμένος πάγος. Λέγε. Κατερίνη. Θα σε παραδείξω τώρα καταλόγους, να σου φύγει το μυαλό. Καλδέρα, έρχομαι. Είμαστε εδώ στο Καλδέρα, στην παραλία Κατερίνης, μαζί με τον αδερφό Λάζαρο Ράπτη. Κάθε πατέρα θέλει να μάθει για τα ποτά, για τα spirit, να αποκτήσει μια γνώση η οποία θα τον καταξιώσει στο επάγγελμα του bartender, το οποίο πλέον υπάρχει στη ζωή μας και θα υπάρχει για μια ζωή. Νομίζω ότι θα πεθάνω bartender. Ha ha ha!
Λοιπόν, έχουμε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι πρώτες ώρες και πού είμαστε. Δείξε Φράγκη, δείξε Φράγκη που είμαστε. Ελ, στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο μου, καλησπέρα κύριε Παπαζή. Τι κάνουμε, κάνεις ποδαρικό. Το μαγαζί το οποίο έχει ξεκινήσει από την Αθήνα. Τέλεια. Εδώ και τρία χρόνια, είναι πολύ γνωστό. Πώς λέγεται το μαγαζί? Είναι το Νοέλ με θείο Ελ. Λου. Εδώ. Κυρίως εστιάζουμε περισσότερο στο hospitality, στη φιλοξενία και γενικά και στην παροχή. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Αλέξη, θα μα πούμε να πάμε, φιλέ. Ποιον Αλέξη? Σουρμπάτη. Μα με τον Σουρμπάτη δεν έπρεπε να βρεθούμε στο μετρό. Ο Σουρμπάτης. Έχει φύγει στα μετρό. Από εδώ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει Αθήνα και επαρχία στο κοκτέιλ στην Ελλάδα. Ειδικά σε αυτή τη χώρα που έχει να δείξει αφενός τα ολόφρεσκα υλικά της, που αν θέλετε στην Αθήνα δεν υπάρχουν, στην επαρχία έρχονται. Και εννοείται τη φιλοξενία των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτά τα μαγαζιά. Γιατί επίσης, αν θέλεις, η Αθήνα έχει πιο απρόσωπο εργασιακό κοινό, ενώ η επαρχία έχει προσωπικό που έχει πολύ μεγάλες διαπροσωπικές σχέσεις. Βρισκόμαστε στο Madame Bovary. Αρχικά, καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι Αθηναίοι. Το bartending της επαρχίας γενικότερα, και εγώ επειδή έρχομαι από μια πολύ μικρή πόλη, τη Δράμα, το bartending της επαρχίας παιδιά ανεβαίνει ραγδαία, γίνονται βήματα και αυτό είναι νομίζω και ο λόγος που αρχίζει και προβάλλεται και από εσάς λίγο περισσότερο. Το Tribeca All Day Bar έχει τα τελευταία 10 χρόνια που είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Προσωπική μου άποψη είναι σε πρώτη φάση πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους που φιλοξενούν στους χώρους μας. Και κατά δεύτερο, πρέπει πάντα τη δουλειά μας να τη σεβόμαστε, γιατί πρέπει να γινόμαστε όλο και περισσότερο επαγγελματίες σε αυτό το χώρο. Σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι από το 1984 με την επωνυμία Μπελέρ. Εμείς το αλλάξαμε, το κάναμε Βογατσικού 3 για τεχνικούς λόγους. Θα θέλαμε να κρατήσουμε το όνομα, δεν μπορέσαμε. Άρα Βογατσικού 3 είναι το όνομα της οδού όπου βρίσκεται το μαγαζί. Πριν πολλά χρόνια, μια ομάδα Θεσσαλονικιών και μια ομάδα Αθηνών bartenders, ξεκινήσαμε να αλλάξουμε την κουλτούρα του κόσμου, το πώς να πίνει. Επειδή μέχρι τότε πιστεύανε ότι τα κοκτέιλ είναι ότι ό,τι περισσεύει πίσω την κάβα που δεν πωλείται και έχει μείνει στοκ, να το βάλουμε στο σέγγι, να το αναδεύσουμε για να το προωθήσουμε και να το ξεστοκάρουμε. Θέλαμε επειδή να αλλάξουμε την κουλτούρα και την ψυχολογία του κόσμου σε τότε και να φτιάξουμε πράγματα τα οποία θα μπορεί να τα πίνει ευχάριστα και θα τα παραγγέλνει. Μετά από τόσα χρόνια το καταφέραμε και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα που ξεκίνησαμε τότε καταφέραμε και υλοποιήσαμε όλο αυτό το project το οποίο είχαμε. Ένας από τους λόγους που διαλέξαμε το σημείο ήταν γιατί είναι ένα πολύ όμορφο σημείο στο κέντρο της πόλης. Ένας ακόμα λόγος ήταν αυτή η πάρα πολύ όμορφη αυλή που έχει τρελή αύρα και είναι, ας πούμε, ένα δώρο για τον καλεσμένο μας τους μήνες που δουλεύουμε έξω. Παρ' όλα αυτά, το κεντρικό κόνσεπτ του μαγαζιού βρίσκεται στο πάνω όροφο, το οποίο είναι το ανοιχτό μπαρ και το σερβίρισμα κατ' επέκταση των ποτών μπροστά στον πελάτη. Είμαστε τον Butler μαζί με τον Στέλιο Φελώνη, αδερφούλης. Να σου δώσω ένα φιλάκι. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι το Butler και γιατί να έρθει κάποιος? Είναι ένα cocktail wine bar στο κέντρο της πόλης, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ωραία cocktail και όμορφα κορίτσια. Κάθε πότε αλλάζετε μενού εδώ στο Butler? 4 φορές το χρόνο. 4 φορές, δηλαδή περίπου ανά 3 μήνες ανάλογα την εποχή. Εγώ θεωρώ ότι και εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω άποψη, αλλά και σε άλλες πόλεις επαρχιακές, έχει ανέβει αρκετά το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, εμένα μότο μου και του καταστήματος είναι ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάνω σε αυτή τη φράση βαδίζει το απαλού. Νομίζω ότι έχουμε από τις μεγαλύτερες κάβες στη Βόρεια Ελλάδα. Πουλάμε μόνο διασκέδαση, κυρίως διασκέδαση. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Αυτό. 9 χρόνια στο Λαντός είναι κάτι που διαφέρει και σας κάνει παρέα? 9 χρόνια στο Λαντός εμείς κάνουμε δηλαδή σε κάτι πράγμα. Εμείς κάνουμε παρέα στον Κανέλο. Κανέλο! Hello. Αν πεις ότι κάτι εκτός Αθηνών θεωρείται επαρχία, Θεσσαλονίκη όντως είναι μια επαρχιακή πόλη. Δεν με ενοχλεί αυτός ο όρος εμένα, γιατί σημασία έχει δουλειά που κάνεις. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι υπάρχουν ένα σωρό μαγαζιά τα οποία προσπαθούν πάρα πολύ στο να δείξουν τον καλό τους εαυτό με ωραία σερβιρίσματα, με ωραίες ιδέες, με ωραίες τεχνικές, με ωραίες μεθόδους, πολλά τοπικά προϊόντα που πολλές φορές ξεπερνούν ακόμα και μπαρ τη σίδα της πρωτεύουσα. Πού σε φέρνει, πού σε φέρνει, κοίτα, εντελώς underground φάση. Νάτσι, περίμενε. Είναι ο Τεωτέρης Ζόπουλ. Ανοίξτε μας. Από την ημέρα που άνοιξε μέχρι σήμερα, σε πόσες χώρες έχει ταξιδέψει? Έχει ταξιδέψει σε πάνω από 40 χώρες. Επίσημη εξαγωγή. Όχι απλά τη φόρες εγώ και πήγα. Φόρτωσε. Φόρτωσε. Τιμολόγιο και πήγε. Κυρίως για έναν νέο άνθρωπο, έναν συνάδελφο μπαρτέντερ, που ανοίγει κάτι διαφορετικό από αυτό που στεκόταν μέσα του μπαρ. Και επειδή θα ρωτάτε τι πίνετε εσείς εκεί στο αμάξι με όλα αυτά κτλ. Ευχαριστούμε την Fever Tree Cheers, η οποία υποστηρίζει και αυτή το Tumba The Destour. Και παιδιά, δείτε λίγο χιονισμένα που είναι. Είμαστε στα Γιαννά, στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι υπέροχο, είναι πάρα πολύ γραφικό. Πάμε Old Town λοιπόν. Καλησπέρα από Γιάννα, είμαι με τον Πέτρο Αθανασίου, εδώ στο Old Town. Αρχίσαμε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος έχει πολύ καλά θετικά σχόλια. Τρίτο σχόλιο είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και εκπροσωπήσαμε και φτιάξαμε αυτό το κοκτέιλ. Πόσο ωραίο περνάμε στα Γιάννα! Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά μου παιδιά. Αγόρι μου. Επειδή έψαχνα να βρω ένα όνομα το οποίο να μην υπάρχει, και όντως δεν υπήρχε όταν ανοίξαμε το μαγαζί, και με μια λατρεία
λατρεία που είχα προς το τζιν. Βρήκα σε μια ιστορία ότι υπήρχε μια τύψα η οποία τη φωνάζανε Blue. Ήταν στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης σε ένα μπαρ κάπου στο Μανχάταν. Και λόγω του Blue που τη φωνάζανε, γιατί μιλούσε πάρα πολύ ήρεμα και γαλήνια, εμπνεύστηκα να ονομάσουμε το μαγαζί Blue Jean. Όταν έρχομαι στην πόλη σου και έρχομαι στο σπιτάκι, τι βλέπω στο σπιτάκι? Βασικά είμαστε ένα tiki bar. Έχουμε πάρα πολύ έφαση στο ρούμι. Ασχολούμαστε λίγο και με το distillation και με το fermentation, ξέρεις, όλα αυτά τα νέα trends. Έτσι προσπαθούμε να δώσουμε ένα καθαρό ποιοτικό ποτό και μια σχετικά, δηλαδή, για την αγορά πολύ φτηνή τιμή. Αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος περνάει καλά, φαίνεται. Το bartending εκτός Αθήνας, στις υπόλοιπες πόλεις, τι βιώνει? Αυτό στην ουσία φαίνεται όχι μόνο μέσα από το δικό μου μαγαζί και από άλλα μαγαζιά της επαρχίας, ότι υπάρχει σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται πίσω από το παρασκήνιο. Ελπίζω τώρα με όλους τους διαγωνισμούς, με τα φεστιβάλ, που ξεκίνησε πρώτο η Λάρισα με το Κιούμπρικ, η Θεσσαλονίκη, εντάξει, άμα δεν μπορεί να θεωρηθεί η επαρχία που δεν θεωρείται. Αλλά όλοι πιστεύουν ότι έχουμε πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά για τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, το Open έχει αποδείξει εδώ και καιρό οικειότητα, φιλική με τους πελάτες, ζεστό κλίμα, ζεστή ατμόσφαιρα, διασκέδαση, πάρτι. Τέλεια. Αυτό δίνουμε στον κόσμο. Αν φτιάχνετε κοκτέιλ, που φτιάχνετε κοκτέιλ στο μαγαζί, σε τι ωφελεί όλο αυτό? Ωφελεί και στην ποιότητα, δείχνει ότι προσέχει τον κόσμο, ο κόσμος απολαμβάνει, το θέλει, το ζητάει και εμείς το παρέχουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Τι γίνεται, Φράγκο, καλημέρα. Πού πάμε? Καρδιά Πάτρα. Περάσαμε και το ωραίο αντίριο. Φτάσαμε στην Πάτρα. Φτάνουμε στην Πάτρα. Μια ανάσα είναι, Μιχάλη. Καλησπέρα, Γιώργιο. Χάρηκα που ήρθα και με φιλοξενήσατε στην Πάτρα άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Πες μου, τι είναι το μπαρτίστα? Ο μπαρτίστα είναι ένας χώρος, ένας πολυφόρος, ένα μικρό μόλ, ας πούμε, ένα bartender house. Κάποιος μπορεί να εκπαιδευτεί, να μάθει, να βρει, να γευτεί ποικιλίες, αρώματα, κοκτέιλ. Σύμφωνα με την τελευταία επιστοποίηση που είχαμε πάρει πέρσι, δίνουμε και κάποιες επιστοποίησεις στον χώρο του bartending. Κάνουμε ήδη κάποια σεμινάρια basic πάνω στον καφέ. Αυτό ήταν η ανάγκη της δημιουργίας. Υπάρχει μια μεγάλη πηγή του ΤΕΙ από εδώ, υπάρχει μεγάλη ζήτηση και γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε και αυτός ο χώρος. Είπες τη σημαντικότερη λέξη, η οποία είναι επαρχία. Τι σημαίνει επαρχία? Έχουν τα καλά, υπάρχουν και τα κακά. Τα κακά είναι ότι έχουμε δύσκολη προσβασιμότητα σε προϊόντα και σε γνώση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε στον καταναλωτή κάτι καλό και να του μείνει μοναδικό. Και γι' αυτό λοιπόν η κίνηση που κάνετε και αυτή τη φορά, αλλά και μόνιμα με τα tour που κάνετε, που μαθαίνετε, εξειδικεύετε το προσωπικό και τους επιχειρηματίες, γιατί είναι σημαντικό και οι επιχειρηματίες να μπουν στη διαδικασία, να ψαχτούν και να δαπανίσουν κόστος και χρόνο, ούτως ώστε να προσφέρουν κάτι μοναδικό στον καταναλωτή. Να μείνει λοιπόν μια εμπειρία στον καταναλωτή. Εμάς αυτό μας έχει βοηθήσει ούτως ώστε να αποκτήσουμε μόνιμο καταναλωτή, ο οποίος κάθε φορά θα προσπαθούμε να του πληρούμε τα γούστα, αυτά που θέλει, τη συγκεκριμένη μέρα και τη συγκεκριμένη ώρα να καταναλώσει, για να μείνει ικανοποιημένος και να μείνει μια εμπειρία μποντέγκας. Τώρα ψάχνουμε ένα γνωστό να ρωτήσουμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα δοκιμάσουμε και πού θα επισκεφτούμε. Ω, Αργυρί, εδώ είσαι, Αργυρί. Πες, αγόρι μου. Αργυρί, σε λιμάς από το Άμπεϊ. Καλησπέρα. Τι είναι, Αργυρί, είσαι ανέψει τα φώτα? Τι έγινε, φωταψίε σου λέω τώρα. Αυτό είναι λοιπόν και το καρουζέλ. Δεν είναι τυχαίο. Ξεκινήσουμε από το Άμπεϊ. Ναι, και μετά βλέπουμε. Φτιάχνουμε κάποιο νος θυμό. Οκ. Το κοκτέιλ, κακά τα ψέματα, ήταν το όχημα για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στο fine drinking, στο καλό ποτό. Σε αυτό που λέμε ότι πρέπει να το ψάξεις λίγο παραπάνω για να δοκιμάσεις καινούργιες γεύσεις, για να δοκιμάσεις καινούργια αποστάγματα, για να μπορέσεις γενικότερα να πας τον εαυτό σου σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν φτάνει μόνο, εμένα δεν μου έφτανε. Αυτό έκανα και στο Άπεϊ. Είπα ότι δεν θέλω άλλο να βάζω ένα whisky cola και ένα rummy cola. Ήθελα να βάλω κάτι παραπάνω, να το ψάξω πρώτα απ' όλα για μένα. Το κοκτέιλ απλά ήταν το εφέ. Κουνάγαμε τον Boston, ακουγότανε, μας κοιτάγανε, δεν ξαναγινόταν αυτό. Πέρασαμε την εποχή του 80 στο 2012, έγινε διαφορετικά, έγινε πιο προσεγμένα, έγινε πιο καλά. Τώρα έχουμε φύγει και από τους πουρέδες, εδώ και κάνα 2-3 χρόνια. Πάμε με πιο φυσικά υλικά. Μια χαρά. Στην Πάτρα έγινε μεγάλο boom πριν από κάποια χρόνια. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο ο κόσμος στην αρχή το αντιμετώπισε και με λίγο χιουμόρ και ότι τώρα τι είναι αυτό το καινούργιο φρούτο. Όμως έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και πλέον είμαστε σε ένα επίπεδο σαν πόλη που θεωρώ ότι έχουμε βάλει πολλά σκαλοπάτια στο τι σημαίνει καλό κοκτέιλ, καλό ποτό, σωστή κάβα, σωστή ενημέρωση. Έχει καλά χέρια, καλούς επαγγελματίες και σε αυτό βοηθάνε και οι επιχειρήσεις. Μπορώ να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει τα κοκτέιλ. Δηλαδή το επίπεδο δεν είναι όπως το εξωτερικό που έχουν μάθει το advanced αποτέλεσμα. Δηλαδή molecular, infused ποτά. Εμείς πάμε σιγά σιγά. Χτίζουμε πάνω στα κλασικά κάποια upgrades. Ρωτάνε, προσφέρουμε γνώσεις, εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά. Δηλαδή θα έρθει κάποιος στο μαγαζί για να πιει ωραίο ποτό, καλό ποτό, καθαρό ποτό, καλά σερβιρισμένο, να έχει ένα ISO, να ακούσει ωραία μουσική, να περάσει όμως να φλερτάρει. Και να ζήσει σε μια άλλη εποχή, γιατί σε ταξιδεύει λίγο το μαγαζί. Σε όποια εποχή θέλει θα ζήσει. Λοιπόν, πρόκειται για ένα μαγαζί, βλέπετε και μόνοι σας, είναι ο χώρος, είναι υπέροχος, είναι σε κεντρικό σημείο. Η ομάδα που
έχουμε είναι πάρα πολύ καλή. Είτε λέγεται φαγητό, είτε μπάρα, είτε σέρβις. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Γιατί κάποιος να είναι στο μόνο. Είναι ένα μπαρ το οποίο δίνει τόσο βάση στο ποτό όσο και στη μουσική του. Και πιστεύουμε ότι κάνουμε και τα δύο με πολύ αγάπη. Οπότε αυτό θέλουμε να το δείξουμε και στον κόσμο. Ακούω ένα ψηλό γρατζούνισμα. Είναι βινίλιο. Ακούς ψηλό γρατζούνισμα γιατί είναι βινίλιο. Το μόνο παίζουμε μόνο με βινίλια. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή ναι. Όλη η δισκοθήκη είναι μέσα και ναι. Σαν έχουμε μεγάλη κόμμα. Δισκοθήκη, έχουμε χώρο για να αφήνουν οι DJ τα πράγματά τους. Το κάνουμε αλλά παλαιά. Και όλοι μας οι DJ έχουν δίσκους και παίζουμε μουσική μέσα από αυτούς. Άρα, παιδιά, είμαστε στο δρόμο για Καλαμάτα, όπως καταλαβαίνετε, από αυτόν τον υπέροχο πύργο του Άιφελ. Στα φιλιάτρα. Στα φιλιάτρα. Στα δικά μας φιλιάτρα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε τα πάντα, γι' αυτό κάνουμε αυτό το ταξίδι. Πάμε Καλαμάτα, πάμε Καλαμάτα, Παναγιώτη. Καλαμάτα. Πάμε Παναγιώτη. Άνοιξε μου. Τι λες, ρε μεγάλε. Παναγιώτη, στάσου. Πάμε στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας και πάμε πιστρωτό για Ελλάδα. Η ιστορία έγινε ως εξής. Ήμασταν πολύ τυχεροί, βρεθήκαμε στην Καλαμάτα, έπεσε στα χέρια μας ένα συγκλονιστικό κτίριο. Ένα κτίριο που 110 χρόνια είναι κάπου εκεί είναι η ηλικία του. Και είπαμε να παίξουμε και να φτιάξουμε ένα all day φόρο εδώ, χωρίς να το πολύ πειράξουμε θα έλεγα. Το τιμήσαμε, βασιστήκαμε πάνω στο κτίριο, αυτό ήταν ο σκελετός μας και σχεδόν μιλούσαμε μαζί του όταν το φτιάχναμε. Έχουμε φτιάξει μια ατμόσφαιρα, προσπαθούμε να έχουμε ωραία προϊόντα. Είναι ένα τεράστιο μαγαζί για μια πόλη σαν την Καλαμάτα. Η αλήθεια είναι ότι έχει και άλλα πολύ ωραία μαγαζιά η πόλη. Αξίζει κάποιος να τα επισκεφτεί οπωσδήποτε. Και εγώ μέχρι πριν από κάποια χρόνια ερχόμενος στην Καλαμάτα έλεγα ότι θα βρω μια μικρή πόλη που τότε δεν ήξερα καν ότι είναι δίπλα στη θάλασσα. Όποιος έρχεται πλέον ενθουσιάζεται, εντυπωσιάζεται από τα κτίρια της, τα μαγαζιά της, την εστίασή της γενικότερα. Και όλα αυτά γίνανε και πάρα πολύ γρήγορα και προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Η λογική μου, εμένα, η φιλοσοφία μου είναι ότι για να πάμε ακόμα καλύτερα σαν πιστροτέκα πρέπει να ανοίγει η πόλη. Όλη μας την ενέργεια την έχουμε δώσει εκεί. Γενικότερα νομίζω ότι η Αθήνα για να ζήσεις και να ξεκινήσεις από εκεί μια καριέρα στο χώρο του κοκτέιλ είναι ένα μεγάλο σχολείο. Δουλεύεις δίπλα σε εξαιρετικούς επαγγελματίες και το να γυρνάς την πόλη σου από όποια πόλη και να είσαι και να μεταλαμπαδεύεις όλα αυτά που έχεις μάθει σε νεότερα παιδιά ή ακόμα και στον κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω δηλαδή ότι εγώ είμαι ευλογημένος που γύρισα στην πόλη. Είναι μια πόλη με επίπεδο ζωής και σιγά σιγά υπάρχει προσπάθεια από όλα τα μαγαζιά να γινόμαστε καλύτερη μέρα με τη μέρα στο εξωτερικό. Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε μια ουσιαστικά οικογενειακή πλέον επιχείρηση γιατί έχουμε θαμώνους πολλούς. Γενικά μας αρέσει το φιλικό περιβάλλον. Από την αρχή που ανοίξαμε, που ήμασταν το δεύτερο μαγαζί στην Ατροπούλου, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ένας δρόμος. Βλέπετε, η Καλαμάτα δεν ξέρω αν έχετε γυρίσει, αλλά έχει πάρα πολλές καφετέρειες. Μέχρι πριν 10 χρόνια είχαμε μόνο 4-5 μετρημένες, τώρα υπάρχουν 150. Μέσα στα χρόνια η νύχτα τώρα έχει διαφοροποιείται κάθε χρόνο αναλόγως τους πελάτες, τα trends και όλα αυτά. Εμείς είμαστε ένα classic American bar, ξεκάθαρα, φιλόξενο. Είμαστε στο Κύταρο, ιστορικό rock bar. Είμαστε το τρίτο bar στην Ελλάδα σε whisky, σε ετικέτες whisky. Πρώτη φορά έφτιαξα κοκτέιλ, να καταλάβεις, το 1987. Πολλά χρόνια πριν. Άλλη φιλοσοφία, άλλο στυλ. Ναι, 4 χρόνια. Άλλο στυλ, άλλο. Σήμερα υπάρχουν άλλες τάσεις και άλλες καταστάσεις. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην καλαμόμορφη Καλαμάτα, στο ιστορικό κέντρο. Ο πρώτος λόγος που πιστεύω και ήταν και για τη δημιουργία αυτού του μπαρ πριν 9 χρόνια ήταν γιατί θέλαμε να υπάρχει κάτι ξεχωριστό στην πόλη που μέσα από τα ποτά, τη μουσική και την όλη η εμπειρία που θα έχει για όσο μείνει μία ώρα ένας πελάτης στο μαγαζί να ταξιδεύει στον κόσμο και να ξεχαστεί από τα καθημερινά του προβλήματα ή να περάσει καλά. Μετά λοιπόν από 6 πόλεις ολοκληρώσαμε όλα τα μπαρ που έπρεπε να δούμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξαναεπιστρέψουμε Αθήνα. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Αύριο. Για σας σε δευτερόλεπτα. Πάμε Γαλλόπολη στο Χάσμια. Τελευταίο. Όσο περισσότερο το θέλει κάποιος και το αγαπάει κάτι, δεν σταματάει ποτέ να προοδεύει. Δεν σταματάει ποτέ να ψάχνει κάτι καινούριο, κάτι τον οποίο να τον εντριγκάρει. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε δώσει τέτοια βάση και τέτοια βαρύτητα στα μαγαζιά της επαρχίας, γιατί και εμείς θεωρώ ότι έχουμε φωνή και μας δίνετε μια ευκαιρία για να κάνουμε αυτό να πιστεί προς τα έξω. Μα καλά είναι δυνατόν, που μας πάει ρε φίλε, κοίτα εδώ. Πρέπει να είναι για τα φωτιά της ΔΕΗ, δεν εξηγείται αλλιώς. Ευχαριστούμε την Google για την ευγενική της προσφορά. Στη φύση. Άρα,
και τελευταίο. Αυτή τη φορά τελευταίο. Με τελευταίο. Έχουμε πει Αθήνα. Εντάξει, οκ. Πολύ μικράκι. Έχει πολύ τουρίστα. Ξένο. Όχι μόνο. Αυτό σου τι οφείλεται. Πιστεύω ότι οφείλεται σε ότι είναι κοντά στην Αθήνα πάλι. Ότι έχει αρχαιολογικούς χώρους που είναι κάτι που επιζητούν οι τουρίστες. Κοντά σημεία όπως η Αρχαία Κόρινθος κλπ. Αρχαία Κόρινθος, η Ίστιμαια. Και μία μονοήμερη διήμερη εκδρομή είναι πολύ... Πολύ ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, τέλος Λουτράκι και Λουτράκι. Το Λουτράκι τέλος, πάμε Αθήνα, σφαίρα, σφαίρα, μάι. Πάμε Αθήνα, κλείνουμε, μπάι. Εσύ, αυτό είναι την κάμερα. Παίρνω την κάμερα. Τι λέει? Δεν πιστεύω να σε ακολούθησε κανένας. Το τσεκάρα. Το φερές. Δεν ήταν εύκολο. Γιατί το λες? Ρε φίλε, πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούσες. Εσύ ήταν πολλά gigabyte, πολύ υλικό. Θα το ξανακάνες. Εννοείται. Είσαι πολύ σκληρός, αγόρι μου. Σκληρός. Είμαι σκληρός. Είμαι σκληρός!